Hallelujah. 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 Εμμάνουελ. Ο Θεός μαζί μας. Εμμάνουελ. Ο Θεός μαζί μας. Αν πιστεύεις ότι ο Θεός είναι μαζί σου, φώναξε Εμμάνουελ. Εμμάνουελ. Hallelujah. Καλημέρα σας. Μπορείτε να καθίσετε. Hallelujah. Ποιος πιστεύει ότι σήμερα είναι η μέρα του να λάβει από τον Θεό? Το πιστεύεις? Αμήν. Hallelujah. Είναι η μέρα σου να λάβεις έναν λόγο από τον Θεό. Είναι η μέρα σου να λάβεις τη θεραπεία που γυρεύεις εδώ και πολλά χρόνια. Αμήν. Είναι η μέρα σου να λάβεις την ελευθερία σου. Αμήν. Αμήν. Το πιστεύεις αυτό? Αμήν. Hallelujah. Δόξα στον Κύριο. Πολλοί άνθρωποι σήμερα, όταν ψάχνουν να βρουν κάτι, είναι πολύ επιλεκτικοί. Αμήν. Πόσοι από εμάς είμαστε επιλεκτικοί? Να πούμε την αλήθεια. Αμήν. Είμαστε επιλεκτικοί. Α, αυτό δεν μ' αρέσει, λέει, είναι άσπρο. Α, το άλλο δεν μ' αρέσει, είναι πολύ μαύρο. Το άλλο δεν μ' αρέσει, είναι κίτρινο, το άλλο είναι πράσινο. Εγώ ψάχνω κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό. Αμήν. Πολλές φορές πάμε στο σούπερ μάρκετ, θέλουμε να αγοράσουμε μανιτάρια, για παράδειγμα. Και βλέπουμε μανιτάρια μέσα σε κονσέρβα, μανιτάρια μέσα σε σακουλάκι, μανιτάρια μέσα σε χάρτινο. Και δεν ξέρουμε ποιο να αγοράσουμε. Αμήν. Μετά κοιτάμε την τιμή, μετά κοιτάμε την προέλευση, μετά κοιτάμε αν είναι βιολογικό, αν είναι οργανικό. Αμήν. Αυτό συμβαίνει γιατί υπάρχουν διαφορετικοί άνθρωποι με διαφορετικές καρδιές, με διαφορετικούς χαρακτήρες και με διαφορετικούς τρόπους που κοιτάνε τα πράγματα. Αμήν. Μέχρι και στις εκκλησίες, για παράδειγμα, ψάχνουμε να βρούμε μια εκκλησία, ψάχνουμε να βρούμε έναν ποιμένα που να μας αρέσει, που να μας εκφράζει. Α, ο ποιμένας μου θέλω να είναι ψηλός. Ο ποιμένας μου θέλω να είναι όμορφος. Ο ποιμένας μου θέλω να μιλάει πολύ ωραία. Θέλω να έχει ευχέρεια λόγου. Ο ποιμένας μου θέλω να εμπνέει τους ανθρώπους που έρχονται στην εκκλησία. Αυτό συμβαίνει για τον ίδιο λόγο. Επειδή υπάρχουν διαφορετικοί άνθρωποι, με διαφορετικές καρδιές, με διαφορετικούς χαρακτήρες, και με διαφορετικούς τρόπους που κοιτάζουν τα πράγματα γύρω τους. Η ζωή όμως μας διδάσκει ότι τα φαινόμενα απατούν. Αμήν. Τα φαινόμενα τι κάνουν? Και οι συσκευασίες εξαπατούν. Αμήν. Πολλές φορές πήγαμε να αγοράσουμε κάτι, είδαμε μια όμορφη συσκευασία. Πω, τι ωραίο αυτό, έχει χρυσό απ' έξω. Πρέπει να είναι ποιότητας. Μόλις τα αγοράζουμε, πάμε στο σπίτι, το ανοίγουμε και βλέπουμε ότι με την πρώτη χρήση έχει χαλάσει. Αυτό είναι γιατί οι συσκευασίες τι κάνουν? Εξαπατούν. Ο Θεός όμως, που είναι Θεός, δεν κρίνει τους ανθρώπους από τα φαινόμενα. Αμήν. Δεν κρίνει τους ανθρώπους κατά το εξωτερικό, αλλά κρίνει τους ανθρώπους από το περιεχόμενο της καρδιάς. Αμήν. Οι άνθρωποι κρίνουν από τα φαινόμενα. Ο Θεός όμως κρίνει από το περιεχόμενο της καρδιάς ή το περιεχόμενο του χαρακτήρα σου. Αμήν. Και αυτό θα μας οδηγήσει στον τίτλο του σημερινού μας μηνύματος, που είναι «Το περιεχόμενο του χαρακτήρα σου». Πες το διπλανό σου. Πες στο διπλανό σου το περιεχόμενο του χαρακτήρα σου. Το περιεχόμενο του χαρακτήρα σου. Αλληλούια. Θα διαβάσουμε από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Κεφάλαιο 12 και εδάφια 33 με 37. Το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 12
και εδάφια 33 με 37. Είμαστε όλοι εκεί. Ματθαίος, κεφάλαιο 12, εδάφιο 33. Και διαβάζω. Ή κάντε το δέντρο καλό και τον καρπό του καλόν, ή κάντε το δέντρο σαπρό και τον καρπόν του σαπρών. Επειδή από τον καρπό γνωρίζετε το δέντρο. Εδάφιο 34. Γεννήματα οχιάς. Πώς μπορείτε να μιλάτε καλά ενώ είστε πονηροί? Επειδή από το περίσσευμα της καρδιάς μιλάει το στόμα. Ο καλός άνθρωπος βγάζει τα καλά από τον καλό θησαυρό της καρδιάς. Και ο πονηρός άνθρωπος βγάζει τα πονηρά από τον πονηρό θησαυρό. 36. Σας λέω δε ότι για κάθε αργόν λόγο που θα μιλούσαν οι άνθρωποι, θα λογοδοτήσουν γι' αυτόν κατά την ημέρα της κρίσης. Επειδή από τα λόγια σου θα δικαιωθείς και από τα λόγια σου θα κατακριθείς. Αμήν. Πες το διπλανό σου το περιεχόμενο του χαρακτήρα σου. Το περιεχόμενο του χαρακτήρα σου. Την έσχατη μέρα, ο Θεός δεν θα μας κρίνει από το χρώμα του δέρματός μας, αλλά από το περιεχόμενο του χαρακτήρα μας. Αμήν. Πες στο διπλανό σου, την έσχατη μέρα ή την ημέρα της κρίσης, ο Θεός δεν θα σε κρίνει από το χρώμα του δέρματός σου, αλλά από το περιεχόμενο του χαρακτήρα σου. Τι σημαίνει το χρώμα του δέρματος? Όταν λέω το χρώμα του δέρματος, μιλάω παραβολικά. Δεν εννοώ άμα είσαι άσπρος ή μαύρος. Δεν εννοώ άμα είσαι Κινέζος ή Αμερικάνος ή Αφρικανός ή Ευρωπαίος. Το χρώμα του δέρματος σημαίνει κατά το εξωτερικό. Φαινομενικά. Δηλαδή δεν θα κριθείς από αυτό που φαίνεσαι ότι είσαι. Θα κριθείς από το περιεχόμενο του χαρακτήρα σου. Αυτό λέει ο Λόγος του Θεού που διαβάσαμε. Αμήν. Όταν πας μπροστά στο Θεό, ο Θεός δεν θα πει «Για έλα εδώ εσύ, τι είσαι Έλληνας, για να δω το διαβατήριο». Α, αφού είσαι Έλληνας, παίρνα στον Παράδεισο. Εσείς που δεν είστε Έλληνες, πηγαίνετε στην κόλαση. Δεν θα το πει αυτό ο Θεός, λόγω της εθνικότητάς σου. Ή, α, εσείς υψηλοί, περάστε από εδώ, οι κοντοί, από εκεί. Ο Παράδεισος δεν έχει κοντούς ανθρώπους. Δεν θα το πει αυτό ο Θεός. Ούτε θα πει εσείς που δείχνατε να ήσασταν καλοί άνθρωποι στους γύρω σας, περάστε στον Παράδεισο. Αλλά ποιοι πραγματικά είναι καλοί άνθρωποι? Όχι αυτοί που δείχνουν ότι είναι αλλά δεν είναι, αυτοί που πραγματικά είναι. Αμήν. Οπότε την ημέρα της κρίσης, ο Θεός δεν θα μας κρίνει από το χρώμα του δέρματός μας. Και καταλαβαίνετε τι εννοώ με το χρώμα του δέρματος. Τα φαινόμενα. Δεν θα μας κρίνει από τα φαινόμενα. Αλλά από το περιεχόμενο του χαρακτήρα μας. Πολλοί θα πούν, μα αδερφέ, εγώ θυμάμαι 15 χρόνια πριν, 20 χρόνια πριν, 40 χρόνια πριν που πίστεψα στον Κύριο και έλαβα το Άγιο Πνεύμα. Θυμάμαι όλα ήταν καλά, ήμουνα χαρούμενος. Τώρα δεν ξέρω τι συμβαίνει. Δεν ξέρω γιατί έπαθα κατάθλιψη. Δεν ξέρω γιατί στεναχωριέμαι όλη την ώρα. Όλη την ώρα σκέφτομαι. Τι συμβαίνει, αδερφέ? Γιατί έχουν έρθει πολλοί άνθρωποι να μου πούν ότι εγώ είμαι αναγεννημένος, είμαι βαφτισμένος με Άγιο Πνεύμα, μιλάω με ξένες γλώσσες, έχω βαφτιστεί στην τάδε εκκλησία, πηγαίνω, έχω κάνει το έργο όλη μου τη ζωή. Αλλά τελευταία, αυτά λέει που περνάω τώρα, δεν ξέρω τι μου γίνεται, αδερφέ, έχω πρόβλημα. Και πολλοί από εμάς αντιμετωπίζουμε τέτοια προβλήματα και δεν ξέρουμε πώς να τα χειριστούμε. Να μιλήσω λίγο για το Άγιο Πνεύμα. Όταν το Άγιο Πνεύμα κατοίκησε μέσα μας, το έκανε για να μας βοηθήσει να αναπτύξουμε έναν Άγιο χαρακτήρα. Πες το διπλανό σου. Όταν το Άγιο Πνεύμα κατοίκησε μέσα μας,
το έκανε για να μας βοηθήσει να χτίσουμε έναν Άγιο χαρακτήρα. Γι' αυτό το λόγο ήρθε το Άγιο Πνεύμα στη ζωή μας. Για να μας βοηθήσει να χτίσουμε έναν Άγιο χαρακτήρα. Αλλά το αντίθετο συμβαίνει σε πολλούς από εμάς σήμερα. Γι' αυτό και ο Ιησούς Χριστός μίλησε με αυτόν τον τρόπο. Γιατί ο Χριστός να πει στους ανθρώπους γεννήματα οχιάς. Δηλαδή τους λέει είστε τα παιδιά των φιδιών. Δηλαδή η μαμά σας που σας γέννησε είναι η φίδη, ας πούμε. Τι ντροπή. Για να πει ο Χριστός γεννήματα οχιάς, πώς μπορείτε να μιλάτε καλά ενώ είστε πονηροί, πάει να πει ότι ο Χριστός κατάλαβε ότι υπήρχε υποκρισία στις ζωές των ανθρώπων. Κατάλαβε ότι οι άνθρωποι μέσα τους ήταν πονηροί, μέσα τους ήταν κακοί, μέσα τους ήταν ακάθαρτοι και βρώμικοι και κατά το εξωτερικό θέλανε να δείξουν στους υπόλοιπους ότι ήταν άγιοι, ότι ήταν καθαροί, ότι ήταν τα παιδιά του Θεού. Και εκεί πάνω ο Χριστός άρχισε να τους λέει γεννήματα οχιάς. Πώς μπορείτε να μιλάτε καλά ενώ είστε πονηροί? Επειδή, λέει, από το περίσσευμα της καρδιάς μιλάει το στόμα. Αυτό που έχει η καρδιά σου, αυτό πρέπει να μιλάει και το στόμα, κανονικά. Αλλά πολλοί από εμάς σήμερα έχουμε μάθει πολύ καλά να υποκρινόμαστε. Έχουμε μάθει μέσα μας να έχουμε ένα σωρό προβλήματα, ένα σωρό αδυναμίες, αλλά αυτά που λέμε είναι διαφορετικά με αυτό που πραγματικά συμβαίνει μέσα μας. Άλλα λέμε και άλλα κάνουμε. Άλλα λέμε, άλλα σκεφτόμαστε. Και αυτό δεν γίνεται. Ο Χριστός είπε ότι το στόμα μας, τα λόγια μας και η καρδιά μας πρέπει να συμφωνούν. Πρέπει να υπάρχει συμφωνία. Πες το διπλανό σου. Το στόμα σου και η καρδιά σου πρέπει να συμφωνούν. Μόνο τότε μπορεί να ελευθερωθεί η δύναμη του Θεού στη ζωή σου. Αν δεν συμφωνεί η καρδιά σου με το στόμα σου, ό,τι και να λες, δεν μπορεί να φανερώσει τη δύναμη του Θεού. Γι' αυτό σήμερα είμαστε χριστιανοί με τα λόγια. Όλοι χριστιανοί είμαστε, όλοι παιδιά του Θεού είμαστε, αλλά στα λόγια. Και η Γραφή λέει, από τους καρπούς θα τους αναγνωρίσετε. Αμήν. Πες στο διπλανό σου το περιεχόμενο του χαρακτήρα σου. Το περιεχόμενο του χαρακτήρα σου. Πάμε να διαβάσουμε από τους Ρωμαίους, κεφάλαιο 5. Και εδάφια 3 με 5. Επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 5 και εδάφια 3 με 5. Διαβάζω. Και όχι μονάχα τούτο, αλλά και καυχόμαστε στις θλίψεις, γνωρίζοντας ότι η θλίψη εργάζεται υπομονή. Η δε υπομονή δοκιμή, η δε δοκιμή ελπίδα, η δε ελπίδα δεν ντροπιάζει, δεδομένου ότι η αγάπη του Θεού είναι ξεχυμένη μέσα στις καρδιές μας, διαμέσου του Αγίου Πνεύματος που δόθηκε σε μας. Αμήν. Διαμέσου, τι πράγμα? Του Αγίου Πνεύματος που δόθηκε σε ποιον? Που δόθηκε σε μας. Και λέω εγώ, όταν το Άγιο Πνεύμα κατοίκησε μέσα μας, όταν δηλαδή δόθηκε σε μας, να κατοικήσει μέσα μας, το έκανε με τη σκέψη να μας βοηθήσει να χτίσουμε έναν Άγιο χαρακτήρα. Το ερώτημα όμως είναι ο χαρακτήρας σου Άγιος, σαν παιδί του Θεού που είσαι? Έχει χτίσει το Άγιο Πνεύμα μέσα σου έναν Άγιο χαρακτήρα? Ή ακόμη η καρδιά σου είναι γεμάτη με πολλή ακαθαρσία? Γι' αυτό χρειαζόμαστε το Λόγο του Θεού. Να μας καθαρίσει. Αμήν. Στον Ιωάννη 15 κεφάλαιο και εδάφιο 3, η Γραφή λέει ότι ο Λόγος του Θεού μας καθαρίζει. Μας πλένει. Είναι σαν νερό καθαρό. Ο Χριστός είπε στους μαθητές του, εσείς, λέει, είστε καθαροί εξαιτίας του Λόγου που σας μίλησα. Αυτό σημαίνει ότι ο Λόγος έχει την ιδιότητα να καθαρίζει. Αμήν. Οπότε αν θέλεις
να καθαρίσεις τη ζωή σου, αν θέλεις να καθαρίσεις το χαρακτήρα σου και την καρδιά σου, χρειάζεσαι τον Λόγο του Ιησού Χριστού. Αμήν. Αλληλούια. Ο άνθρωπος μπορεί να κρύψει τον πραγματικό του χαρακτήρα μέχρι να πληγωθεί ο εγωισμός του. Ο άνθρωπος μπορεί να κρύψει τον πραγματικό του χαρακτήρα μέχρι που να πληγωθεί ο εγωισμός του. Τι καλός άνθρωπος είναι αυτός, τι χρυσός άνθρωπος είναι. Ένας καλοσυνάτος, ένας φιλικός, γεμάτος αγάπη, πάντα μιλάει καλά, πάντα μιλάει όμορφα. Αλλά αν θες να δεις τον πραγματικό του χαρακτήρα, πήγαινε και τσίγκλισε τον λίγο. Πήγαινε και τσίμπισε τον λίγο και δες. Δες τι θα βγει από μέσα. Άμα δεν σε πειράξει κανείς, όλοι καλοί είμαστε. Έτσι δεν είναι? Άμα δεν μας πειράξει κανένας, όλοι καλοί είμαστε. Άμα θα φάμε όμως κανένα χαστούκι από κανέναν, αρχίζουμε μετά και σηκώνουμε τα μανίκια κι εμείς. Και λέμε, είπαμε, είμαι χριστιανός, αλλά δεν είμαι και χαζός. Τώρα θα δεις. Και πολλοί από εμάς έτσι έχουμε συμπεριφερθεί άσχημα στον κόσμο. Και δείξαμε ένα χαρακτήρα ο οποίος δεν παρουσιάζει το χαρακτήρα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Ο Χριστός είπε, άμα σε σφαλιαρίσουν από τη μία μεριά, γύρνα και την άλλη. Έτσι δεν είπε? Δεν είπε να σηκώσει τα μανίκια σου και να τον πλακώσει τις μπουνιές. Αλληλούια. Ο άνθρωπος μπορεί να κρύψει τον πραγματικό του χαρακτήρα μέχρι που να πληγωθεί ο εγωισμός του. Γι' αυτό δεν θα πρέπει να βιαστούμε να εμπιστευτούμε κάποιον. Γι' αυτό είπε ο Χριστός, αγάπα τους όλους, αλλά εμπιστεύσου μόνο τον Θεό. Αμήν. Πες στον διπλανό σου, μην βιάζεσαι να εμπιστευτείς τους φίλους σου. Αγάπα τους όλους. Εμπιστεύσου μόνο τον Θεό. Επειδή ο άνθρωπος μπορεί να κρύψει τον πραγματικό του χαρακτήρα μέχρι που να πληγωθεί ο εγωισμός του. Αλληλούια. Τώρα κάποιος μπορεί να αναρωτηθεί και να πει, μα γιατί, αφού είμαι παιδί του Θεού, γιατί θα πρέπει εγώ να περάσω από τόσες πολλές δοκιμασίες? Γιατί θα πρέπει να είμαι άρρωστος? Γιατί θα πρέπει να είμαι δυστυχισμένος? Γιατί θα πρέπει να μην έχω δουλειά? Όποια δουλειά παίρνω με απολύουν. Τι πράγμα είναι αυτό? Έτσι πρέπει να είναι τα παιδιά του Θεού? Άνεργοι. Αλληλούια. Πάμε να δούμε τι λέει ο Λόγος του Θεού. Α Κορινθίους, κεφάλαιο 10. Α Κορινθίους, κεφάλαιο 10 και εδάφιο 13. Είμαστε εκεί? Α Κορινθίους, κεφάλαιο 10, εδάφιο 13 και διαβάζω. Πειρασμός δεν σας κατέλαβε παρά μονάχα ανθρώπινος. Όμως είναι πιστός ο Θεός, ο οποίος δεν θα σας αφήσει να πειραστείτε περισσότερο από τη δύναμή σας. Αλλά μαζί με τον πειρασμό θα κάνει και την έκβαση, ώστε να μπορείτε να υποφέρετε. Αμήν. Άδερφε, δεν αντέχω, δεν μπορώ. Ο Λόγος του Θεού λέει, ο Θεός δεν θα σε επιτρέψει να πειραστείς παραπάνω από αυτό που μπορείς να αντέξεις. Έτσι λέει ο Λόγος του Θεού. Δεν μπορώ, αδερφέ, ξέρεις τι δύσκολα που πέρασα τόσα χρόνια, δύσκολα καταστάσεις στο σπίτι, μέσα, στη δουλειά μου. Δεν αντέχω άλλο. Ο Θεός λέει, δεν θα σε αφήσει να πειραστείς ή να δοκιμαστείς παραπάνω από αυτό που μπορείς να αντέξεις ή να σηκώσεις. Άρα ξέρει ο Θεός τι κάνει. Αμήν. Αν θες να μάθεις αν είσαι παιδί του Θεού, δεν το καταλαβαίνεις από την τελειότητά σου, γιατί κανείς δεν είναι τέλειος. Έτσι δεν είναι? Άρα τα παιδιά του Θεού δεν αναγνωρίζονται από την τελειότητά τους, αλλά από τι? Από το πόσες δοκιμασίες έχουν περάσει. Αμήν. Αμήν. Πάμε να το πούμε μαζί. Πες, τα παιδιά του Θεού
πες τα παιδιά του Θεού δεν αναγνωρίζονται από την τελειότητά τους, αλλά από το πόσες δοκιμασίες έχουν περάσει. Γιατί διαβάσαμε ότι ο Ιησούς Χριστός δεν θα μας αφήσει να δοκιμαστούμε ή να πειραστούμε παραπάνω από αυτό που μπορούμε να αντέξουμε. Άρα, αν περνάς δοκιμασία, είναι γιατί το επέτρεψε ο Θεός. Οι δοκιμασίες που μας έχει επιτρέψει ο Ιησούς Χριστός είναι για την ανάπτυξη του χαρακτήρα μας. Πες το διπλανό σου. Οι δοκιμασίες που επιτρέπει ο Ιησούς Χριστός στη ζωή σου είναι για την ανάπτυξη του χαρακτήρα σου. Αφού θέλεις να χτίσεις έναν χαρακτήρα Θεού στη ζωή σου, αυτός ο χαρακτήρας μπορεί να χτιστεί μόνο μέσα από δοκιμασίες. Δεν χτίζεται χαρακτήρες όταν περνάς καλές και όμορφες στιγμές. Ο χαρακτήρας φαίνεται στις δύσκολες στιγμές. Αμήν. Πες στο διπλανό σου το περιεχόμενο του χαρακτήρα σου. Το περιεχόμενο του χαρακτήρα σου. Πιστεύω ότι αυτός ο λόγος σε βοήθησε να καταλάβεις ότι υπάρχει λόγος για την κατάσταση που περνάς. Πες, υπάρχει λόγος για την κατάσταση που περνάω. Ναι, αν είσαι παιδί του Θεού, ο Θεός ξέρει για ποιο λόγο σου επέτρεψε να δοκιμαστείς με αυτόν τον τρόπο. Ίσως θέλει να χτίσει έναν καλύτερο χαρακτήρα μέσα σου. Μέσα από τη δοκιμασία σου, μέσα από την κατάστασή σου. Ίσως θέλει να σε φέρει σε ένα αδιέξοδο για να μπορέσεις να σηκώσεις τα μάτια σου ψηλά και να πεις, Κύριε, τώρα παραδίνομαι σε σένα ολοκληρωτικά. Γιατί είπαμε, ο άνθρωπος θα συνεχίσει να είναι καλός άνθρωπος μέχρι που να πληγωθεί ο εγωισμός του. Όλοι καλοί είμαστε. Τη στιγμή που πληγώνεται ο εγωισμός μας, βγαίνει ο πραγματικός αυτός, ο πραγματικός χαρακτήρας βγαίνει. Ο χρυσός, για να γίνει χρυσός, πρέπει να περάσει μέσα από τη φωτιά. Για να γίνει ο χρυσός χρυσός, πρέπει να περάσει μέσα από τη φωτιά. Άμα βγάλεις τον χρυσό από τη γη και πας σε ένα μαγαζί και θες να τον πουλήσεις, δεν θα τον αγοράσουν με τίποτα. Γιατί είναι δεμένος με άλλα στοιχεία. Έχει κοντά του και το ένα και σίδερο και ασίμι και ξέρω εγώ, ατσάλι, χαλκό, είναι όλα μαζί μπερδεμένα. Αλλά για να αποκτήσει ο χρυσός αξία, πρέπει να περάσει μέσα από τη φωτιά. Με τον ίδιο τρόπο και ο ανθρώπινος χαρακτήρας. Για να αποκτήσει αξία μπροστά στα μάτια του Θεού, πρέπει να περάσει μέσα από τη φωτιά της δοκιμασίας. Αμήν. Όπως ο χρυσός. Πες το διπλανό σου. Όπως ο χρυσός. Πρέπει να περάσει μέσα από τη φωτιά για να αποκτήσει αξία, έτσι και ο ανθρώπινος χαρακτήρας πρέπει να περάσει μέσα από τη φωτιά της δοκιμασίας για να αποκτήσει αξία. Αλληλούια. Ήθε ο Θεός να ευλογήσει το Λόγο Του μέσα στις καρδιές μας και να μας δώσει τη δύναμη να εφαρμόζουμε το Λόγο Του καθημερινά στη ζωή μας, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Ο Θεός να ευλογεί το Λόγο Του.